Σήμερα στα γραφεία της εφημερίδας Λεμεσός φιλοξενούμε μία ακόμη ομάδα του φετινού καρναβαλιού, Αμπαζούρ Πολυτελείας. Τη Γεωργία και ο Θεοδόση. Γεωργία, τι σημαίνει για σένα το Λεμεσανό καρναβάλι? Το Λεμεσανό καρναβάλι είναι πλέον παράδοση, είναι διασκέδαση, είναι χορός, είναι γλέντι. Στην ουσία είναι μια περίοδος η οποία μπορείς να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να εντάξεις τη ζωή σου για, πόσες μέρες. 10 μέρες. Τι χαρά να ξεχάσεις τα πάντα και να μπορέσεις να ενταχθείς μέσα σε τούτο το κλίμα, το mood. Για σένα, Θεοδόση. Το ίδιο, μια ευκαιρία να βγούμε έξω, να τα σχεδάσουμε, να ξεχάσουμε όλα που συμβαίνουν. Αμπαζούρ Πολυτελείας, πέστε μας λίγα λόγια για την ομάδα σας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από πέρσι, είχαμε κατασκευάσει 2 αμπαζούρ πέρσι και μπορέσαμε να τα διάρκεια του καρναβαλιού, γιατί έτσι βγαίναμε έξω. Ο κόσμος έκανε πολλά καλά σχόλια από τον κόσμο, έτρεχαμε μας από πίσω, ποιο είναι το άρμα σας, ποια είναι η ομάδα σας κτλ. Εμείς εννοείται ότι δεν είχαμε, ήμασταν απλά 2 άτομα, εγώ και η Χριστή αδερφή μου, οι οποίοι είχαμε κατασκευάσει τις στολές προκειμένου να περάσουμε καλά, ας πούμε, και να αφήσουμε τις καλύτερες εντυπώσεις με τις στολές μας. Και αφού πέρσι ο κόσμος έδειξε να τα αποκρίσει, ζητήσαμε μας να βγούμε σαν ομάδα στο καρναβάλι, ξεκινήσαμε φέτος με πιο δυνατή ομάδα και με τη Γεωργία φέτος και με την Στέλλαν τη Χατζηλαμπρή και κάνουμε μια μεγάλη ομάδα. Ξανασχεδιάσαμε τις στολές, διορθώσαμε τις που πέρσι και ευκαινούμε. Πώς εμπνευστήκατε ιδιαίτερα πέρσι το συγκεκριμένο θέμα? Ασχολούμαστε, έχουμε βιομηχανία ανεπίπλων στη Λεμεσόν, η οποία ασχολείται με διάφορες κατασκευές με επίπλα κτλ. Κάνουμε και κατασκευές φωτιστικά, μπαζούρ κτλ. Σε διάφορα project που δουλεύουμε. Έχουμε διάφορα υφάσματα, όπως βλέπετε, τούτα που έχουμε χρησιμοποιούμε τώρα, τα οποία είναι κομμάτια ουσιαστικά που μένουν, που διάφορα project που κάνουμε και να είναι αξιοποιητά μέσα στις αποθήκες, ας πούμε. Και θέλαμε έναν τρόπο έτσι να τα δουλέψουμε, αφού είχαμε τα υλικά και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τα μπαζούρ Πολυτελείας, από ό,τι διάβασα, έχουν ιστορία. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία? Από ό,τι γνωρίζω, γιατί ο Θεός σας έχει ψάξει το θέμα. Τα μπαζούρ έχουν ξεκινήσει από το 17ο αιώνα στο Παρίσι, στη Γαλλία. Και ήταν αμπαζούρ τα οποία στολίζαν πολυτελή σπίτια της τότε εποχής και βεβαίως ήταν πολυτελείας, δηλαδή με πανάκριβα εφάσματα, τα κρόσια που βλέπετε εδώ ή σε εναλλαγές τέλος πάντων. Και σιγά σιγά στην πορεία έγινε η εξέλιξη και η μετατροπή τους, ας πούμε, σε κάτι πιο απλό, σε κάτι πιο οικονομικό κτλ. Όπως βλέπουμε, οι στολές σας είναι αρκετά καλά φτιαγμένες με όμορφα υλικά. Πώς θα τα κοστίσουν οι στολές για κάποιον που θέλει να συμμετέχει? Γιατί βλέπω ότι χρησιμοποιείται ιδιαίτερα αξιόλογα υλικά. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω την εταιρεία η οποία μας χορηγεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός χορηγός. Και τούτο το λέω γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα της τιμής που θα αναφέρουμε παρακάτω. Λοιπόν, η εταιρεία είναι η La Qualité. Τα υφάσματα, όπως έχει πει ο Θεοδόσης, μας τα παρέχει η La Qualité, τα οποία είναι ως επιτοπλίστων πανάκριβα υφάσματα με τις, όπως βλέπετε, τα ανάγλυφα, τα μοτίβα που είναι βελούδα κτλ. Τα οποία αν τα αγοράζαμε για να τα χρησιμοποιήσουμε, οι στολές μας θα ξεπερνούσαν τα 100 και ευρώ το κομμάτι. Όμως με τη χορηγία της La Qualité, μπορούμε να καλύψουμε έναν κόστος τέλος πάντων των κοστούμιων τούτων που για μένα πραγματικά μου θυμίζει πιο πολύ θεατρικό κοστούμι, ναι, όντως, από ότι καρναβαλίστικη στολή. Για την ποιότητα της έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ τα καλύτερα υλικά που μπορούμε να βρούμε, όπως είναι τα κρόσια που είναι μακριά και είναι πανάκριβα, οι τρέσες που έχουμε βάλει εδώ και τα υφάσματα ταυτόχρονα. Είναι χειροποίητα, να τονίσω, γραμμένα στην Κύπρο. Αισθανόμαστε πάρα πολύ
όμορφα, ξέροντας ότι τα λεφτά τα οποία θα σπαταληθούν και, και στις συμμετοχές που θα έχουμε, τα λεφτά όλα αυτά θα μείνουν στην Κύπρο. Είτε σε κάποιους εμπόρους που θα μας παρέχουν κάποια υλικά άλλα, είτε στις ράφτερες οι οποίες θα μας ράψουν τελικά τα κοστούμια μας. Επίσης, να πω ότι κάθε στολή είναι ξεχωριστή. Ωραία, γιατί τα άτομα που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση θα μπορούν να επιλέξουν το ύφασμα το οποίο έχουμε δειγματολόγιο από διάφορα υφάσματα και θα μπορούν να επιλέξουν, ούτως ώστε μπορεί και να μην, δηλαδή σπάνια ίσως θα δούμε λίγα τα κομμάτια ίσως που να μπορούν να επαναληφθούν, τα περισσότερα θα είναι μοναδικά κομμάτια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ πρωτότυπο. Ναι. Να πούμε για, για τις τιμές. Ναι. Οι τιμές μας ξεκινούν από το παιδικό το παιδικό το φορεματάκι που είναι εδώ. Που είναι στα 50 ευρώ το φορεματάκι, ξεκινά το μικρό το μέγεθος και ανεβαίνει γύρω στα 65 με 68 ανάλογα με το ύφασμα. Και επίσης έχουμε τις φούστες που είναι από το στήθος και κάτω, το οποίο αρχίζουν από 40 ευρώ το παιδικό και 55 το μεγαλύτερο μέγεθος. Πόσα άτομα υπολογίζετε να έχετε στην ομάδα σας? Υπολογίζουμε γύρω στα 100 άτομα. Οι συμμετοχές έχουν ήδη αρχίσει, έχουμε αρκετά άτομα. Στόχος μας δεν είναι να έχουμε μια τεράστια ομάδα που να χανόμαστε ουσιαστικά μες στην ομάδα, είναι να έχουμε μια ωραία ομάδα, να στηθούμε όλοι, να περάσουμε καλά. Και πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτσι λίγο γνωστοί όλοι μεταξύ μας, να πάμε το χαβαλέ μας. Ναι. Τι μηνύματα θέλετε να στείλετε στους λεμοσιανούς τώρα που έρχονται τα καρναβάλια? Το μήνυμα είναι ότι μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, γενικά με την όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική, την κρίση κτλ., αν μπορεί οποιοδήποτε να ξεχάσει έστω για αυτές τις μέρες και να μπει σε αυτό το κλίμα, πραγματικά νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.